θεωρώ ότι είναι μια και θα αποτυπωθεί στο εγγύς μέλλον, φαντάζομαι. Τεράστια νίκη των επιμελητηρίων αυτό που έγινε, γιατί προσπαθήσαμε πάρα πολύ για να φέρουμε αυτή την απόφαση. Τι είχαμε ως τώρα? Έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι τα κόκκινα δάνεια και στην περιοχή μας, τον νομό μας δηλαδή, όπως και σε άλλους 5 νομούς, όλα τα δάνεια του 2007 έχουν γίνει πυρόπληκτα. Οπότε μιλάμε για τα πυρόπληκτα δάνεια. Είναι θηλιά. Είναι θηλιά στην επιχειρηματικότητα, γιατί τα τραπεζικά ιδρύματα τα οποία τα είχαν χορηγήσει, τη στιγμή που αυτά τα δάνεια είναι κόκκινα, δεν μπορούν να προχωρήσουν πιο πέρα. Δεν μπορούν να δώσουν νέες χορηγήσεις, δεν μπορούσαν μάλλον να ρυθμίσουν οι δανειολήπτες τα δάνεια που είχαν πάρει. Mm-hmm. Αυτά που ήταν με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Τα τραπεζικά ιδρύματα είχαν συνέχεια βάζαν προσκόμματα. Και το ήταν το σύνηθες που λέγανε, να πούμε, ασούμε, ότι παραιτήσου από την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και βάλε δικές σου έμπραχτες εγγύησεις. Τι σημαίνει αυτό? Βάλε το σπίτι σου, το χωράφι σου, ό,τι άλλο θέλεις. Εμείς καταφέραμε να γίνει αυτή η υπουργική απόφαση που δίνει ευθέως τη δυνατότητα στα στρατιωτικά ιδρύματα και στους δανειολήπτες να ρυθμίζουν μεταξύ όλων τα πυρόπληκτα δάνεια, η ενήμερα ή κόκκινα είναι αυτά, με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και εδώ θα πρέπει να καταλάβουν οι τράπεζες ότι είναι προς το συμφέρον τους, όπως και προς το συμφέρον της εθνικής οικονομίας, η ρύθμιση αυτών των δανείων. Mm-hmm. Ακόμα θα έλεγα και με γενναία κουρέματα, παρατάσεις, ας πούμε, παρατάσεις των δόσεων, μείωση επιτοκίων ή ό,τι άλλο μπορούν να κάνουν μεταξύ τους οι τράπεζες και οι δανειολήπτες. Μάλιστα. Πάντως υπήρχε και αυτή η περιβόητη φημολογία όλα τα χρόνια ότι κάποια στιγμή θα χαριστούν τα δάνεια. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει. Καθόμαστε και εκεί. Mm-hmm. Απλούστατα θα θέλω να επισημάνω ότι οι τράπεζες θα πρέπει να διευκολύνουν τον δανειολήπτη που προσέρχεται για να ρυθμίσει τα δάνεια. Εάν οι δανειολήπτες βλέπουν μια αρνητική στάση, θα θέλαμε να μας φέρουν ένα τηλέφωνο και να τους δώσουμε την το ΦΕΚΑ, το πούμε, της υπουργικής απόφασης που είναι, και να το πηγαίνουν στις τράπεζες. Αυτό που λέτε είναι ένα γεγονός. Υπήρχε μια έρκουσα φημολογία όλα αυτά τα χρόνια ότι θα χαριστούν. Εμείς θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τα μέλη μας, μπορώ να πω, ότι δεν θα χαριστούν τα δάνεια. Απλώς θα μπορούν να βελτιωθούν οι όροι. Θα μπορούν να κάνουν αυτά όπως έχουν γίνει και με τα μη εγγυημένα. Να πάνε στις τράπεζες και να βελτιώσουν την εικόνα που έχουν στο τραπεζικό σύστημα. Μάλιστα. Και να καταλάβουμε όλοι ότι όταν τα κόκκινα δάνεια ρυθμιστούν, θα πάρει μπρος και η οικονομία. Θα μπορέσουν και οι τράπεζες να δώσουν νέες χορηγήσεις, πιστεύω. Mm-hmm. Επειδή η απόφαση μας εστάλει χθες, να φανταστώ ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι να απευθυνθούν στις τράπεζες οι δανειολήπτες. Ναι, δεν είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα. Καταλαβαίνω τι εννοείται. Γιατί τώρα μπορεί να μας ακούει κάποιος και να πάει στην τράπεζα αυτή τη στιγμή, ας πούμε. Να φανταστώ ότι δεν μπορεί. Καταλαβαίνω και έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Το ελληνικό δημόσιο δεν μας έχει συνηθίσει να είναι τα αντανακλαστικά του να είναι ακαριαία, ας πούμε. Mm-hmm. Σαφέστατα θα πρέπει να υπάρξει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, όχι πολύ μακρύ θα έλεγα, το οποίο θα προσέλθουν οι δανειολήπτες. Μπορούμε και εμείς να τους δώσουμε την απόφαση, αλλά πιστεύω αυτοί θα ζητήσουν να την πάρουν υπηρεσιακά την απόφαση. Mm-hmm. Να δώσουμε ένα τηλέφωνο του επιμελητηρίου σε περίπτωση που κάποιος χρειάζεται κάτι για το θέμα. Βεβαίως, 2733-029-006. Mm-hmm. Υπάρχει κάτι. Μπορούμε να τους δίνουμε την απόφαση, το ΦΕΚΑ, στο πούμε, που έχει γίνει και να πηγαίνουν στις τράπεζες με αυτό. Φαντάζομαι ότι οι τράπεζες, σας το λέω, ότι επειδή και στο παρελθόν είχε ξαναγίνει, θα ζητούν να υπηρεσιακά να ενημερωθούν. Ναι. Ή να έχουν δίκιο, δεν το ξέρω. Mm-hmm. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να πετύχετε στο θέμα των πυρόπληκτων δανείων? Βεβαίως. Ήδη κάναμε στον κύριο Δραγασάκη όλα τα επιμελητήρια, τα έξι μένει να είμαστε ενωμένοι. Θέλω να πω ότι ο νομικός σύμβουλος που είχαμε προσλάβει, ο κύριος Μπάστας, έκανε τρομερή δουλειά. Είναι δικαίωση δηλαδή και δικαιωθήκαν τα επιμελητήρια στις πράξεις, ας πούμε, και στους στόχους που είχαν βάλει. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή δρομολογούμε συνάντηση με τον κύριο Δραγασάκη για βελτίωση των όρων και στα ενήμερα δάνεια. Mm-hmm. Μάλιστα. Πιστεύω ότι και εκεί πιθανόν να έχουμε κάποια θετική εξέλιξη. Μάλιστα. Κατάλαβα. Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι ήταν να γίνει εβδομάδα, πήρε κάποια αναβολή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, επειδή έχουν αλλάξει προς όφελος των επιχειρήσεων, ας πούμε, και για 120 δόσεις, είτε προς ΔΟΗ ή προς ΕΦΚΑ, και για τα κόκκινα δάνεια και ο εξοδικαστικός μηχανισμός,
Είχαμε κανονίσει και θα γίνει πολύ σύντομα να φέρουμε τον κύριο Κουρμούση και να κάνουμε μια ημερίδα στη Σπάρτη με αυτό το θέμα. Mm-hmm. Πιστεύω θα ενημερωθείτε πολύ σύντομα τι θα γίνει αυτό. Μάλιστα.